Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με όλη την δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα με τους καλεσμένους που θα έχουμε σε λίγη ώρα στο στούντιο. Καλημέρα, Νίκε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγο μαζί μας από το ΠΑΣΟΚ την κυρία Χριστίνα Σταρακά και από το ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Αλλά να πάμε πρώτα να πάμε στα πρώτα θέματα με της Βουλής. Την παρουσία που είχαμε του κύριου Στουρνάρα στην Επιτροπή Οικονομικών. Για πες μας με τι χρώματα περιέγραψε την κατάσταση στην οικονομία. Εκεί μίλησε λοιπόν. Όχι ζωφερά, δεν μίλησε για ζωφερά χρώματα. Μίλησε για κέρδη και όχι για απώλειες, για το δημόσιο και τους φορολογούμενους, από την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες. Εκεί λοιπόν, εκτός από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ανδρέας Βερίκιος. Σας παρακολουθήσουμε τι είπαν. Για υπέρογγες απώλειες και ζημία του ελληνικού δημοσίου της τάξεως των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου από την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες, κατηγόρησαν την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, τα μέλη της οποίας κλήθηκαν να ενημερώσουν σχετικά ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ανδρέας Βερίκιος. Τόσο ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, όσο και οι κύριοι Στουρνάρας και Βερίκιος υποστήριξαν, καταθέτοντας σχετικούς πίνακες, πως το δημόσιο και οι πολίτες ωφελήθηκαν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την αποεπένδυση στις 4 συστημικές τράπεζες και υπογράμμισαν πως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνέβαλε σημαντικά τόσο στην αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος, στην εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, την αύξηση των κερδών τους, αλλά και στη διασφάλιση των καταθέσεων των πολιτών. Η αποεπένδυση εξελίχθηκε ιδιαίτερα θετικά. Στη Eurobank, όπου απέμενε ένα μικρό ποσοστό, η τελευταία συναλλαγή διενεργήθηκε με αυξημένη τιμή, premium όπως λέγεται, 18,4% επί της τιμής που έκλεισε το χρηματιστήριο τις ίδιες μέρες. Στην Αλφα, η συναλλαγή ξεκίνησε με αυξημένη τιμή κατά 9,4% σε σχέση με την τιμή που είχε το χρηματιστήριο στις 20 Οκτωβρίου, που ήταν η τελευταία εργάσιμη μέρα πριν από τη λήξη της προσφοράς, και μάλιστα είχαμε και συμμετοχή μιας μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας μετά από αρκετά χρόνια, της UniCredit, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στην Εθνική Τράπεζα, που ήταν επίσης μια εξαιρετικά επιτυχημένη συναλλαγή, προσέξτε, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα της περίοδου, είχαμε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 8 φορές, κάτι που εισέφερε 1,067 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Τράπεζα Πειραιώς, το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε ήταν επίσης 8 φορές περίπου μεγαλύτερο σε σχέση με την προσφορά, ενώ παράλληλα είχαμε το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο η τιμή διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα έναντι της τιμής του κλεισίματος του χρηματιστηρίου πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν, πιστεύω, πως η στρατηγική μας να προχωρήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά στην πολιτική της αποεπένδυσης των τραπεζών ήταν σωστή. Μία λοιπόν προσεκτική πρώτη αποτίμηση του κόστους της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάταξης του τραπεζικού τομέα σε σύγκριση με τα ωφέλη που αποκόμισε το ελληνικό δημόσιο, λαμβάνοντας υπόψη βασικά την εθελοντική αναδιάθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, το PSI, δείχνει ότι τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος έχει μέχρι τώρα ωφεληθεί με ένα ποσό που εκτιμάται σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τον υπολογισμό αυτού του ποσού βεβαίως έχουν γίνει παραδοχές ως προς τους παράγοντες που συνεκτιμώνται και ως προς την ποσοτικοποίησή τους, οπότε πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια πρώτη εκτίμηση. Το συμπέρασμα του διοικητή σε σχέση με την αποτίμηση του κόστους της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάταξης του τραπεζικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την εθελοντική αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, δηλαδή το private sector involvement, που καταλήγει σε όφελος για τον Έλληνα φορολογούμενο εκτιμόμενο περίπου 3,5 δις ευρώ. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα δεχθεί από πλευράς τραπεζών κερδοσκοπία, ασυδοσία και απληστία. Ενώ ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έκαναν λόγο για προκλήσεις και αβεβαιότητα εξαιτίας κρίσεων, γεωπολιτικής αστάθειας και κινδύνων. Κερδοφορία δεν σημαίνει ασυδοσία. Ευρωστία δεν σημαίνει απληστία. Στήριξη στο τραπεζικό σύστημα δεν σημαίνει αυθαιρεσία. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία
στον όρο ανταγωνισμός. Είναι το κλειδί για μια λειτουργία των τραπεζών, όχι μόνο υποφελία των μετόχων τους, αλλά υποφελία των καταθετών, των δανειοληπτών και συνολικότερα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, συνεχίζουν να υπάρχουν προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες που σχετίζονται κυρίως με εξωγενείς παράγοντες. Συγκεκριμένα, το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως περιβάλλεται από μεγάλη βεβαιότητα, με αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και τάση επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες, μεταξύ των οποίων και σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν ανά πάσα στιγμή τη διάθεση ανάληψης κινδύνου των ξένων επενδυτών, καθώς και τις αποτιμήσεις στα χρηματιστήρια. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται από την παραμονή σε υψηλά βασικά επιτόκια και το συνακόλουθο αυξημένο κόστος χρηματοδότησης σε συνδυασμό με το μειωμένο ρυθμό αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας, το αυξημένο κόστος παραγωγής και το συμπιεσμένο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών θα εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση οικοκυριών και επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα έχει ενδεχομένως δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών τραπεζών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σημαντικές τράπεζες στοχεύουν σε περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων την προσεχή τριετία, προσεγγίζοντας ακόμα πιο πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2024 αναμένεται να είναι μια μεταβατική χρονιά για την οικονομία της Ευρωζώνης, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί σημαντικά και τις μειώσεις επιτοκίων να αποτελούν μια ορατή προοπτική. Στα πλαίσια αυτά, όπως εκτιμούν κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι, ενδέχεται η κερδοφορία των τραπεζών να επηρεαστεί αρνητικά. Σημειώνουν επίσης ότι μέρος του επενδυτικού κοινού θεωρεί ότι τα ανωδικά περιθώρια σε επίπεδο αποτιμήσεων το 2024 είναι λιγότερο ελκυστικά για τις ελληνικές τράπεζες μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις του 2023. Απαντώντας στην κριτική που άσκησαν για μια ακόμη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το PSI, ο κύριος Τουρνάρας υπογράμμισε πως ήταν μεγάλο όφελος για τη χώρα και τόνισε πως οι μόνοι που έχασαν χρήματα ήταν οι μέτοχοι των τραπεζών. Ενώ ο υπουργός άσκησε δρυμύτατη κριτική, κάνοντας λόγο για ψεύδι της αντιπολίτευσης με το βλέμμα στραμμένο στις ευρωεκλογές. Το πολύ μεγάλο όφελος για την Ελλάδα, έτσι, από το PSI, που ξεκλείδωσε μετά την εκταμείευση δανείων με πάρα πολύ καλούς όρους, στην ουσία διέσωσε την Ελλάδα, ας μην κρυβόμαστε, και δεν την άφησε να γίνει Συρία, την άφησε να βγει από το νόμισμα, να βγει από το ευρώ. Πολλοί αξιότιμοι βουλευτές είπανε, μα ο φορολογούμενος έχασε, κέρδισαν οι τράπεζες. Πρώτον, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, οι μέτοχοι των τραπεζών τότε έχασαν όλοι, όλα τα λεφτά τους, ούτε ένα ευρώ δεν τους έμεινε. Έπαθαν απίσχναση, dilution. Άρα λοιπόν δεν έγινε αυτό για να σωθούν μέτοχοι. Κανείς μέτοχος των τραπεζών δεν γλίτωσε, ούτε και οι καλύτερες τράπεζες. Εσείς πάλι θα συνεχίσετε να λέτε τα ίδια και τα ίδια, ο καθένας με ό,τι ειδικεύεται. Αυτό είναι το εμπόρευμά σας, αυτό πουλάτε. Ψεύδι και συκοφαντίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη δεν έχει καμιά σχέση στα οικονομικά σίγουρα με το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και της προηγούμενης τετραετίας. Εδώ χάθηκε ο ήμος. Υπάρχει μια ανερμάτιστη πολιτική και ένας ευτελισμός της πολιτικής του κόμματος. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτησή μας για σήμερα. Έχουμε κοντά μας στο στούντιο και να την καλημερίσω την κυρία Χριστίνα Σαρακά από το ΠΑΣΟΚ και τον Ομόετολο Καρνανίας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε λίγο και να μας πείτε αν είστε ικανοποιημένοι από την ενημέρωση χθες στην ΑΔΑΕ του κυρίου Ανδρουλάκη από τον κύριο Ράμου, που τελικά δεν ήταν ενημέρωση, και να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Δεν ήταν ενημέρωση γιατί απλά δεν είχε καθαρογραφεί η απόφαση και πρέπει να περάσει αυτή η τυπική διαδικασία. Εκείνο όμως που θέλω να πω ήταν ότι όχι απλά είμαστε ικανοποιημένοι. Καταρχήν ήταν μια μεγάλη ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνοντας αντισυνταγματική αυτή η διάταξη που στην ουσία κάλυπτε όλο αυτό το παρακράτος από εγώ των υποκλοπών. Και παράλληλα ήταν μια μεγάλη νίκη για το κράτος δικαίου πάνω απ' όλα και για την παράταξή μας και για τον πρόεδρό μας προσωπικά, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν θύμα των υποκλοπών. Οι οποίοι πραγματικά όλο αυτό το διάστημα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, προσπάθησαν πάρα πολύ να σπηλώσουν
το όνομα του Προέδρου μας, τον Νίκο του Ανδρουλάκη. Γι' αυτό δεσμεύτηκε και όλες ότι θα δώσει, θα ενημερώσει και τον λαό όταν ενημερωθεί για το ναι. Αυτό πάλι ότι θεωρώ ότι είναι τραγικό αυτά που λέγονται, δηλαδή ότι αν θα ενημερώσει το λαό, κάτι που δεν ξέρουμε καν ακόμα, αν το Μαξίμου θα δώσει στον Άοντα το φάκελο. Δεν το γνωρίζουμε, να το δούμε. Ελπίζουμε πως θα γίνει. Αλλά κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και κάτι που ο πρόεδρος επιδίωξε από την πρώτη μέρα, δεν προτίμησε να πάει να του ψιθυρίσουν στο αυτί όπως τον καλέσανε, να του ψιθυρίσουν στο αυτί τους λόγους τους οποίους παρακολουθούνταν και επέλεξε το δύσκολο, το χρονοβόρο, αλλά το θεσμικό δρόμο προκειμένου να ενημερωθεί από την ΑΔΕ και όντως νίκησε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και ακόμα και το τραγικό ότι αν θα ενημερώσει το λαό, βεβαίως και θα τον ενημερώσει το λαό. Μα γι' αυτό και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς θα ήταν από αυτούς που θα είχε πάει πρώτος να το ψιθυρίσουν στα αυτοί. Θα ενημερώσει το λαό όμως, κυρία Σταρακά, ανεξαρτήτως του τι θα μάθει. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό και επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Απολύτως τίποτα δεν έχει να φοβηθεί, γι' αυτό και ήταν και ανοιχτός από την πρώτη στιγμή. Και όλο αυτό που λέγεται πραγματικά το θεωρώ και το χαρακτηρίζω τραγικό. Σας λέω, σε μια φάση που ούτε καν έχει πάρει ακόμα το Μαξίμου, δεν έχει παραδώσει το φάκελο στον ΑΔΕ. Ελπίζουμε να τον παραδώσει. Ο κ. Κασελάκης άφηνε αιχμές και υπονοούμενα για σχέση με συμφέροντα για τον κ. Ανδρουλάκη. Ναι. Και ότι έχετε γενικεύουρα του Πασόκ. Όλο αυτό το οικοδόμημα που έκτισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αλλά και όλα τα εξαπτέρυγα, θα έλεγα εγώ, γύρω από το Μαξίμου, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αυτό το οικοδόμημα πλέον έχει καταρρεύσει. Έτσι, και πραγματικά απορώ, δηλαδή, γιατί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ακόμα και σήμερα. Προφανώς δεν μπορούν να τους ξεπερνάει όλο αυτό, το οποίο, αυτή η δικαίωση, μάλλον, που σας ξαναλέω, πρώτα απ' όλα είναι δικαίωση για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία μας, έτσι, για τη διαφάνεια και μετά για την παράταξή μας και για τον πρόεδρο. Τώρα, όλη αυτή η διαδικασία, γιατί δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθούνταν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθούνταν ο αρχηγός του στρατού κλπ. Όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία εκτιμώ ότι θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και ο κύριος Βορύδης χαρακτήρισε ότι δεν ήταν η ήττα της Νέας Δημοκρατίας αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που ψήφισε τη διάταξη προκειμένου να διελευκανθεί όλη αυτή η ιστορία. Και σε αυτό πάλι έχω να προσθέσω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη ήταν, γιατί ίσα ίσα από τώρα και με τη δικαστική βούλα έρχονται και δικαιώνονται όλοι αυτοί που φώναζαν ότι πλήττονται τα δικαιώματα των πολιτών. Mm-hmm. Κυρία Σταρακά, ο σχεδιασμός για την πολιτική στόχευση που έχετε βάλει αποδίδει, γιατί έχετε πάρει κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες και για το θέμα των τεμπών με τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή και τώρα το θέμα των υποκλοπών. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως αποδίδουν όλα αυτά, επειδή στις δημοσκοπήσεις δεν τα βλέπουμε. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι αποδίδουν. Ο λαός είναι σοφός και ακόμα στις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, το τρίτο που βγαίνει όσον αφορά το πρώτο που τους νοιάζει είναι η ακρίβεια, είναι η ασφάλεια και το τρίτο πραγματικά είναι το κράτος δικαίου. Από στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις είδα τα τελευταία στοιχεία. Βεβαίως και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ενδιαφέρονται γι' αυτό. Όπως επίσης εμείς θα πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Κατά το προηγούμενο διάστημα στις εθνικές εκλογές, κυρίως δεν μπορώ να πω ότι οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, έπεσαν μέσα. Εμείς τότε απειλούμασταν και το πρώτο ερώτημα και όπου πηγαίναμε και σε κανάλια που πηγαίναμε και όπου βρισκόμασταν έξω και στον δρόμο, μας έλεγαν με ποιον θα συγκυβερνήσετε, με ποιον θα πάτε. Μας θεωρούσαν δηλαδή ένα δεκανίκι, αλλά δεν ξέρανε σε ποιανού μασχάλι θα κάτσει αυτό το δεκανίκι. Τέλος πάντων όλα αυτά διαψευστήκανε.
στην πορεία και το ΠΑΣΟΚ πραγματικά αύξησε τις δυνάμεις του κατά 50%. Καμία σχέση με τα νούμερα που μας δίνανε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Κυρία Σταρακά, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πέρα από το ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται αυτή τη στιγμή, να παγιώνεται στην τρίτη θέση και ο ΣΥΡΙΖΑ να περνάει μπροστά, υπάρχει και μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας, την οποία εσείς δεν την καρπώνεστε. Δηλαδή πηγαίνει σε άλλα κόμματα. Αυτό δεν σας ανησυχεί, ότι παραμένουν τα ποσοστά σας και παραμένετε στην τρίτη θέση? Σίγουρα δεν μας είναι ότι πιο ευχάριστο αυτό, έτσι. Αλλά εγώ δεν θα μπω στην ποσοστολογία για τις ευρωεκλογές, να δούμε τι ποσοστά θα φέρουμε, ποια είναι τα νούμερα αυτά. Δεν θα μπω στους αριθμούς, γιατί δεν είναι αριθμητικό το θέμα, είναι πολιτικό. Δεύτερος ή τρίτος, εκεί υπάρχει θέμα? Αν είστε τρίτο κόμμα, θα υπάρξει θέμα. Εμείς επιδιώκουμε την 9η Ιουνίου να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Το επιδιώκουμε αυτό γιατί μπαίνει και το διακύβευμα, το οποίο είναι η πολιτική καταδίκη στην αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μία απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι αυτός το οποίο θα μπορέσει με πολιτικούς όρους. Δηλαδή θέλουμε να μπούμε στο ζύγι με πολιτικούς όρους και όχι με όρους lifestyle. Η μεταγραφή Ζαγοράκη όμως δεν ήταν μια μεταγραφή lifestyle κατά κάποιο τρόπο? Δεν θα το θεωρούσα ότι ήταν μεταγραφή lifestyle, γιατί θα σας πω καταρχήν, η επιλογή του Ευρωψηφοδελτίου είναι ένα προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Πέραν από εκεί, η πολιτική αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ, να σας το πω έτσι, είναι πάντα ανοιχτή για όποιον ασπάζεται τις αρχές και το πρόγραμμά μας. Ο κύριος Ζαγουράκης, για να δεχτεί να μπει στο ψηφοδέλτιο, πάει να πει ότι έχει αποδεχτεί τις αρχές, το πρόγραμμά μας. Οπότε και μετά μην ξεχνάμε ότι θα μπει και αυτός στη μάχη του Σταυρού. Θα κριθεί δηλαδή από το, όπως όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι. Το θέμα είναι, Ζαγουράκη στα χαφ έχετε, Χαριστέα για να ρίχνει την μπάλα στο πλεκτό έχετε, γιατί βρήκατε τον ΣΥΡΙΖΑ στα κάτω του. Και εντός εισαγωγικών έχετε καταφέρει να είστε από κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό που είναι, σας ξαναλέω, φωτογραφία της στιγμής, θα είναι και το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου. Σαφώς. Μιλάμε πάντα δημοσκοπικά. Σε καμία και χθες είχαμε την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που δίνει το ανώτερο του ΠΑΣΟΚ να ισούται με το κατώτερο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπαμε, τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ πάντα δεν είχε πάρα πολύ καλή σχέση και πάντα διαψεύδονταν οι δημοσκοπήσεις. Εκτιμώ ότι έτσι θα γίνει και τώρα, γιατί δεν το εισπράττουμε και στην κοινωνία αυτό. Δηλαδή είμαστε καθημερινά έξω στους δρόμους, συνομιλούμε και στην επαρχία από όπου και εγώ κατάγομαι από την Ετωλά Καρνάνια. Εγώ δεν εισπράττω αυτό το κλίμα, όπως δεν το εισέπρατα και στις εθνικές εκλογές. Από εκεί και πέρα δεν πάμε να προκαταλάβουμε ένα αποτέλεσμα σίγουρα. Όμως ειλικρινά σας λέω ότι είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την 9η Ιουνίου και σας ξαναλέω, με πολιτικούς όρους, δηλαδή είναι στο ερώτημα ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τη σοβαρότητα, έχει την εμπειρία, βγάζει τη σταθερότητα και ο οποίος πραγματικά δεν έχει εξαρτήσεις από άλλα συστήματα. Νομίζω ότι η απάντηση είναι καθαρά ότι αυτό το κόμμα, αυτή η παράταξη είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Συμφωνείτε με κάποιους πολιτικούς παρατηρητές που λένε ότι όποιος χάσει εκ των Κασελάκη, Ανδρουλάκη τη δεύτερη θέση θα τα βρει μπαστούνια μετά, εσωκομματικά? Κοιτάξτε να δείτε, η επόμενη μέρα σίγουρα θα έχει εξελίξεις. Η 10η Ιουνίου, η επόμενη των εκλογών. Έτσι, εμείς θέλουμε ώστε να αποκτήσουμε μία νέα κυβερνητική πρόταση. Να είμαστε δηλαδή αυτοί, οι οποίοι θα είμαστε ο προοδευτικός πόλος, να σας το πω έτσι, προκειμένου να σταθούμε απέναντι στη δεξιά, απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή φαντάζει ακόμα δυνατή, όχι παντοδύναμη, έτσι όπως ήταν. Βλέπουμε μία πάρα πολύ σημαντική φθορά της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε λίγο σχετικό χρονικό διάστημα και νομίζουμε ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα ηγηθούμε αυτής της νέας, μάλλον ο κόσμος θα έχει μια νέα εναλλακτική, προοδευτική κυβερνητική πρόταση.
Πάμε λίγο και στο θέμα. Να μας πει και για τον κύριο Λοβέρδο πρώτα, αν τον συναντάει. Α, ναι, βεβαίως. Ναι. Αν τον συναντάτε. Να παραμείνουμε λίγο στις επαφές που έχετε με τον κόσμο, στην Τολοκαρνανία γενικότερα. Ναι. Και από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι σας κόβει ένα ποσοστό και ο κύριος Λοβέρδος. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν τον συναντώ μπροστά μου στην Τολοκαρνανία, ενώ δεν τον ακούω τόσο πολύ στην Τολοκαρνανία. Σίγουρα έκανε την επιλογή του, σίγουρα θα κρυθεί. Από εκεί και πέρα, εμείς στο Πασόκ έτσι ήμασταν. Πάντα είχαμε μια παραπανήσια ελευθερία των στελεχών. Θεωρείτε ότι θα σας κόψει κάτι από τον αέρα σας στις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο αυτό το ποσοστό το οποίο υπάρχει περίπτωση να κόψει. Δεν μπορώ να το υπολογίσω γιατί σας λέω δεν τον συναντώ προσωπικά εγώ μπροστά μου. Εκτιμώ ότι δεν θα κόψει μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ποσοστό που του αναλογεί να πάρει, το οποίο νομίζω ότι θα είναι μικρό κατά την άποψή μου, νομίζω θα πάρω από όλους τους χώρους. Δηλαδή το έχει πει και ο ίδιος ο κ. Λοβέρδος ότι πάω να πάρω τους δυσαρεστημένους από όλους τους χώρους. Άρα αυτό είναι το διακύβευμα που έχει. Εσείς έχετε προσδιορίσει ένα διμέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης, αλλά βάλετε και κατά του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι πρωτοστατείτε στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Και πώς θα μπορέσετε να συνεργαστείτε ως προοδευτικός χώρος? Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία τακτική τώρα το τελευταίο καιρό με το νέο του πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, την οποία σας είπα, δεν μας ξεπερνάει. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι έχει τη σοβαρότητα της πολιτικής ώστε να μπορούμε να το... Εμείς δεν υπάρχει αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Εμείς είμαστε τόσο ξεκάθαροι σε αυτή την πολιτική που έχουμε χαράξει επί σειρά ετών. Έτσι. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι τώρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, το οποίο άλλαξε τη χώρα με τα όποια λάθη του και γι' αυτό και κριθήκαμε και τιμωρηθήκαμε όσο κανένα άλλο κόμμα. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι άλλο κόμμα αυτομαστιγώθηκε καταρχήν τόσο πολύ όσο το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και αυτό το έδειξαν και οι μεγάλες αυξομοιώσεις των ποσοστών του κατά το παρελθόν. Άρα εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ξέρει ο κόσμος που είναι το ΠΑΣΟΚ. Ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας και άλλαξε αυτή τη χώρα. Να μην τα αναφέρουμε τώρα, τα γνωρίζουμε όλοι. Καταρχήν, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε αξιοπρέπεια στον Έλληνα, με ό,τι σημαίνει αυτό. Έτσι, είτε αφορά τη θέση του στην κοινωνία, είτε ότι οικονομικά βίωσε ο Έλληνας μία άνθηση, η οποία του έδινε μία αυτοπεποίθηση, είτε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, mm-hmm. όπου άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο τώρα σήμερα βάλεται ο δημόσιος χαρακτήρας του, και εμείς ήμασταν πάντα ότι ο Έλληνας δικαιούται και ο τελευταίος ακόμα Έλληνας να έχει δωρεάν πρόσβαση στο ύψιστο αγαθό της υγείας. Να πάμε λίγο να συζητήσουμε, κυρία Σταρακά, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω νωρίτερα, που είναι για το θέμα το μεγάλο που μας έχει συγκλονίσει όλους, την δολοφονία της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αργύρων Αναργύρων και τη γενικότερη όμως έξαρση του φαινομένου από τότε που έγινε το περιστατικό αυτό. Και επειδή ασχολούμαστε όλοι με αυτό, βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο την ημέρα υπάρχουν γύρω στις 25 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας στα αστυνομικά τμήματα, και θέλω να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένοι από τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση και σαν γυναίκα βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω? Ναι, καθόλου ικανοποιημένη δεν είμαι. Καταρχήν έρχονται μία σειρά μέτρων πολύ καθυστερημένα. Καταρχήν ήταν τα αυτονόητα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει από την αρχή, και μάλιστα δεν είμαι ικανοποιημένη όταν τα νούμερα, όπως είπατε εσείς και εσείς με τις καταγγελίες, αλλά και εκτός από τις καταγγελίες, τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε 80 γυναικοκτονίες και μέσα στο 24 έχουμε ήδη 6. Και είμαστε στις αρχές του 4ου μήνα. Η ελληνική αστυνομία έχει μία υποχρέωση. Έχει μία υποχρέωση να προστατέψει τη ζωή όλων μας, τις ζωές όλων μας, και να μας παρέχει την ασφάλεια. Και ξέρετε, η ασφάλεια δεν έχει ούτε δεξιό
ούτε αριστερό πρόσημο. Είναι δικαίωμα όλων. Το ότι η Νέα Δημοκρατία εξελέγει το 2019 και στη συνέχεια και το 2023 με σημαία της την ασφάλεια και ο κόσμος πίστεψε σε αυτό, ήταν ένας από τους λόγους που απέσπασε μεγάλο μέρος ψήφων για την ασφάλεια. Είναι σημαντικό το αίσθημα να νιώθεις ότι είσαι ασφαλής και τώρα δεν είμαστε ασφαλείς ούτε μέσα στα ίδια μας τα σπίτια με αυτά που βλέπουμε και με τη γυναικοκτονία, γιατί οι περισσότερες γυναικοκτονίες γίνονται μέσα στο σπίτι. Έτσι, και πόσο μάλλον για μια γυναίκα που ακόμα θεωρείται αδύναμο φύλο, έτσι, και που ακόμα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βάλει τον όρο γυναικοκτονία με τη νομική της διάσταση, το αποφεύγει αυτό συστηματικά και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, και με αυτό το φιάσκο που γίνεται που έξω από το αστυνομικό τμήμα ακριβώς, είναι αυτό που έδειξε τη γύμνια ακριβώς που επικρατεί στα θέματα της ασφάλειας και κατά την άποψή μου σε μια χθεσινή συνέντευξη που άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη ήταν πάρα πολύ προκλητικός όταν στη ρήμη του λόγου του ανέφερε ατυχές περιστατικό. Ο άνθρωπος δεν είναι περιστατικό, έτσι, ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και πρέπει πραγματικά να τον αντιμετωπίσουμε και να του παρέχουμε την ασφάλεια που πρέπει να το έχει. Θέμα αλλά είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, κυρία Σταρακά, και ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες στη συνέντευξη έκανε λόγο για επανίδρυση της αστυνομίας. Αυτό ήταν μια ομολογία αποτυχίας, θεωρείτε? Βέβαια ήταν ομολογία αποτυχίας, γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είναι χθεσινός, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε χθες και ο κύριος Χρυσοχοίδης μπορεί να μπει και ξανά τώρα υπουργός, αλλά ήταν και πριν, έτσι, και έχει την εμπειρία, άρα δεν μπορεί μετά από 5 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα περισσότερα χρόνια να είναι αυτός υπουργός προστασίας του πολίτη να μας μιλάει σήμερα τον Απρίλιο του 24 και μετά από όλα αυτά τα περιστατικά για επανίδρυση. Θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένο και ξέρετε όταν η αντιμετώπιση γίνεται με έλλειψη όλων αυτών των γεγονότων της γυναικοκτονίας με αποκορύφωμα αυτό το τελευταίο που έγινε με τη συντοπή της Άμμο, γιατί ήταν από το Αγρίνιο η κοπέλα, την Κυριακή, την 28χρονη αυτή κοπέλα έξω από το τμήμα, όταν γίνεται με έλλειμμα ενσυναίσθησης, θεωρώ ότι υπάρχει και έλλειμμα αποτελεσματικότητας σε οτιδήποτε ακολουθήσει όσον αφορά τα μέτρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταρακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλά. Έχετε να σηκώσετε το βάρος του ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, εκλογικά στην Λακαρνανία. Έχετε να τρέξετε να βοηθήσετε και τον Πανετολικό που δίνει μάχη είναι να σωθεί. Είναι και ο Πανετολικός, ο οποίος είναι και αυτός μέσα σε αυτά που πρέπει να τρέξουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε ότι η Λακαρνανία είναι ο μεγαλύτερος νομός στη χώρα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να τιμωρήσει κάποιον, το βάζει υποψήφιο στην Λακαρνανία. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Και εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ξεκίνησε χθες και να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ από το τι συζητήθηκε στις επίκαιρες ερωτήσεις. Οι συνθήκες ασφάλειας των αερομεταφορών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ερώτησης της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην οποία απάντησε η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Η επίκαιρη ερώτησή μου εκπορεύεται από πολύ μεγάλη αγωνία να μην έχουμε τέμπη του αέρα, όπως προειδοποίησε και κατέθεσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τα τέμπη ο σημερινός πρόεδρος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, που έτυχε να είναι και προηγουμένως πρόεδρος, έτυχε εντός εισαγωγικών, του ΟΣΕ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλήστα αεροδρόμια, πλήστα αεροπλάνα που πηγαίνουν στα τυφλά. Πύργους ελέγχου που οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι σε όλα σχεδόν τα περιφερειακά αεροδρόμια χρήζουν αναβάθμισης. Συνολικά συστήματα επικοινωνίας που δεν λειτουργούν. Στις 15 Φεβρουαρίου του 2024 υποβλήθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης. Εφόσον εγκριθεί, ποσό 87 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι δαπάνη για τη δημιουργία υποδομής απομακρυσμένων ψηφιακών πύργων, remote towers, εκ των οποίων 70 εκατομμύρια από χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και 17 εκατομμύρια από το ΠΟΥΔΟΕ.
Προχωράμε στο διορισμό 35 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας βάσει παλαιότερου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και νέος διαγωνισμός για την πρόσληψη 141 υπαλλήλων επιτελικών επιχειρησιακών ειδικοτήτων. Η κυρία Αλεξοπούλου απάντησε επίσης στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Στέφανο Παραστατίδη, ο οποίος ανέδειξε το πρόβλημα των αφύλακτων διαβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε μια περίοδο στην οποία η ασφάλεια των σιδηροδρόμων βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου, υπό τη βαριά σκιά του εγκλήματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προκαλεί αλγινή εντύπωση η διατήρηση του εν έτη 2024 σιδηροδρομικού δικτύου με τόσο κραυγαλαία κενά ασφάλειας. Στο σύνολο λοιπόν του δικτύου, οι αφύλακτες ισόπεδες διαβάσεις πεζών, ζώων, τροχοφόρων είναι 552, εκ των οποίων οι 304 εξασφαλίζονται με αυτόματα ηχοφωτεινά σήματα και αυτόματα δρύφραχτη. Για τις φυλασσόμενες διαβάσεις διατίθεται προσωπικό μέσω τρίτων αναδόχων που αναλαμβάνουν το έργο της φύλαξης των ισόπεδων διαβάσεων. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την έλλειψη εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα με διακρατικές συμφωνίες, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, η ερώτηση του οποίου επικεντρώθηκε στα προβλήματα της αλληλείας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν δώσατε άδεια μετάκτησης για εργασία σε ελληνικά καΐκια σε κανέναν νέο Αιγύπτιο αλληργάτη, παρά το δεδομένο ενδιαφέρον και τη μακρόχρονη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν πέρσι 75 αλλιευτικά πανελλαδικά δεν συμπλήρωσαν πληρώματα για να βρουν δουλειά, δεν θορυβηθήκατε. Αναφέρεστε σε ζητήματα στα οποία, σε καΐκια, τα οποία δεν έχουν υποβάλει αίτηση και τα οποία για κάποιο λόγο θεωρείται ότι με κάποιο αυτονόητο τρόπο θα πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις. Θέλω να σας επισημάνω το εξής. Πράγματι αναφέρατε ότι σταδιακώς απομειούνται οι δεξαμενοί εκείνων οι οποίοι έρχονταν περιοδικά στην Ελλάδα και υπάρχει ανάγκη για νέο δυναμικό. Εάν πρόκειται για ένα αλλιεργάτη για τον οποίο υποβάλλεται αίτημα μετάκλησης και ο οποίος βρισκόταν στο παρελθόν στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι το επίπεδο ελέγχου που πρέπει να κάνει η περιφέρεια και εν τέλει το προξενείο είναι πάρα πολύ τυπική. Γιατί οι ουσιαστικοί λόγοι οι οποίοι θα αντενδείκνυαν την έλευση του συγκεκριμένου προσώπου έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν. Άρα είναι μια τυπική και γρήγορη διαδικασία. Για κάθε νέο πρόσωπο για το οποίο αιτείται μετάκληση, θα πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εργασία, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι σε αυτήν την αίθουσα ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές οι προξενικές αρχές για το ποιοι έρχονται στην Ελλάδα, έστω και για να δουλέψουν. Την προστασία των καλλιτεχνών του δρόμου ζήτησε με ερώτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κυριακή Μάλαμα. Δεν είναι πάγκος με προϊόντα η τέχνη για να εμποδίζει το οποιοδήποτε κατάστημα ή την κυκλοφορία στην Ερμού, όπου είχαμε το τελευταίο επεισόδιο που τους επιβλήθηκε 200 ευρώ πρόστιμο. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα η νομοθεσία όπου ορίζουμε πού θα είναι η λαϊκή και πού θα μπουν οι πάγκοι, και σωστά έτσι πρέπει να γίνεται, και άλλο πράγμα η καλλιτεχνική έκφραση σε πεζόδρομους. Το να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ειδικότερα για τους κοινόχρηστους χώρους, εφόσον θέλουμε βέβαια να συμβιώνουμε αρμονικά και χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα με περιοίκους και επαγγελματίες, είναι απολύτως απαραίτητο. Συνεπώς, η παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου πρέπει να γίνεται πάντοτε με τήρηση των απαραίτητων όρων και προϋποθέσεων. Δεν πιστεύω πως θα διαφωνούσε κανείς σε αυτή την αίθουσα ότι θα πρέπει να τηρούνται οι όροι ασφάλειας, να μην συντελούνται φορολογικές παραβάσεις και να τηρείται η εργασιακή αλλά και η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα έργα οδικής διασύνδεσης της Ετωλά Καρνανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Είχε μπει το ζήτημα της χάραξης και της υλοποίησης του δρόμου Πλατιγιάλη, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λαμία. Ένας οδικός άξονας που θα συνδέει επί της ουσίας, κύριε Υπουργέ, την μία πλευρά της χώρας με την άλλη. Διαχρονικά έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις από την κεντρική εξουσία, μεγαλοστομίες, χρονοδιαγράμματα. Τίποτα όμως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας απαντήσουμε οποιοδήποτε τρόπο ότι υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο
είναι διαθέσιμο για να χρηματοδοτήσει αυτόν τον δρόμο. Με ρωτάτε ποια έργα προτεραιοποιούνται. Θα σας πω. Ο Ε65, ο οποίος χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Ε65 δηλαδή δεν είναι ένα έργο που γεωγραφικά διαμερίσματα της ίδιας περιοχής τα βγάζει από την αφάνεια. Συνεχίζουμε με τις επίκαιρες ερωτήσεις και πάμε να δούμε τι συζητήθηκε για τη σύραγγα αποστράγγισης της λίμνης Κάρλα, τους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Θερμαϊκού, τα δημοτικά σχολεία του Ζωγράφου, αλλά και το πρόστιμο στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάνοιξη σύραγγας από την Κάρλα προς το Αιγαίο θα εξασφαλίσει μόνιμη θωράκιση της Θεσσαλίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα, υπογράμμισε με την επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Υποδομών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε αφελή την πρόταση για τη σύραγγα. Υιοθετεί την πρόταση που έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη διάνοιξη τη σχετική σύραγγας ώστε να αποστραγγιστεί, να φύγει το νερό πολύ πιο γρήγορα προς το πύλιο αφενός, αλλά και ένα έργο το οποίο θα έχει μόνιμο αντιπλημμυρικό χαρακτήρα όχι μόνο για την περιοχή των Παρακαρλίων αλλά και για την πόλη της Λάρισας. Η άποψη αυτή έχει κάποια αφελή χαρακτηριστικά, κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά. Επιλογή σας είναι να ταυτιστείτε ή να μην ταυτιστείτε με αυτά, αλλά βάθος δεν έχει και κυρίως δεν έχει το εξής βάθος. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα έρθει να αποστραγγίζει σήμερα την πλημμυρική περιοχή, η οποία σε κάθε περίπτωση θα υποστεί και φυσική αποστράγγιση και φυσικά όλοι υπολογίζουν ότι με τις παρούσες κλιματικές συνθήκες ότι το πολύ σε ένα χρόνο θα έχουν αποστραγγιστεί τα νερά, το πολύ σε ένα χρόνο. Εκρηκτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θερμαϊκού, αφού ενδέχεται να μην αδειοδοτηθούν 3 από τους 4 εξαιτίας των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, έθεσε με την επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδος Γιάννης Δελής. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να σταματήσει αυτή η αγωνία, να δώσετε μια διαβεβαίωση, να εγγυηθείτε την προσωρινή μεταστέγαση αυτών των τριών παιδικών σταθμών? Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος απαντώντας είπε ότι ο ίδιος ο Δήμος Θερμαϊκού δεν έχει ζητήσει χρηματοδότηση για τους παιδικούς σταθμούς. Εάν ο ίδιος ο Δήμος δεν ιεραρχεί και κάστο δημοτική αρχή τις ανάγκες της και να πει θέλω αυτό, αυτό και αυτό που επήγει, δεν μπορούμε σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς να είμαστε πάντα και να δίνουμε παρατάσεις χωρίς νόημα. Την άμεση επαναλειτουργία της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα 5ο και 6ο δημοτικά σχολεία Ζωγράφου ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσω επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής Εμίνα Διγενή προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στην απάντησή του είπε ότι ήδη ξεκίνησε η διαζώσης λειτουργία των δύο σχολείων. Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση έτσι ώστε άμεσα να επαναλειτουργήσει η διαζώσης και πρωινή λειτουργία υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος των περίπου 400 μαθητών του 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου? Ξεκίνησε σήμερα από εξ όσων γνωρίζω η πρωινή λειτουργία του σχολείου, το οποίο με μία λύση προσωρινή εκ των πραγμάτων, διότι δεν μπορεί ένα σχολείο να φτιαχτεί από μία μέρα σε άλλη. Αν είναι γεγονός η πρόταση επιβολής προστίμου στη χώρα μας από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληρωμές των ΟΠΕΚΕΠΕ, ρωτά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δώστε τις απαραίτητες εξηγήσεις, όχι σε μένα, καταρχήν στον αγροτικό κόσμο, και αν σκοπεύετε γι' αυτό να απολογηθούν κάποιοι, εσείς προσωπικά δεν ήσασταν όταν τα χειριστήκατε αυτά εκείνες τις χρονιές, και πώς σκοπεύετε να κινηθείτε ως κυβέρνηση? Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται να θεραπεύσει τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας πληροφορώ λοιπόν, και πρέπει να ξέρετε, ότι αυτή η κυβέρνηση από το 19 και οι ηγεσίες εργάζονται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Ποια κατεύθυνση δηλαδή? Στο να αντιμετωπίσουν τη ρίζα που προκαλεί αυτήν την επιβολή των προστίμων. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την συζήτηση για τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που με φιλοξενείτε στη συχνότητά σας. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε και να μας αιτιολογήσετε το μεταεπιτάσσιος αίτημα του κύριου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ για τις διπλές εκλογές, ότι βλέπετε τόση ανεντιστοιχία
κυβέρνησης και λαϊκού αισθήματος κοιτάξτε τις εκλογές. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια προϊούσα πτώση, προϊούσα παρακμή θα έλεγα. Αυτό είναι βέβαια, είναι ενδείξεις δημοσκοπικών ευρημάτων με ό,τι αξία μπορούν να έχουν αυτά. Το γεγονός για παράδειγμα ότι μια τεράστια πλειοψηφία πήρε το 80% θεωρεί ότι θα υπάρξει συγκάλυψη, υπάρχει συγκάλυψη στη τραγωδία, στο έγκλημα των Τεμπών. Ή το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το μέγιστο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ή διάφορα άρα ευρήματα δείχνουν σαφώς μια αποδόμηση της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας ότι η οικονομία πάει καλά, ότι η χώρα αναπτύσσεται, ότι η Νέα Δημοκρατία δημιουργεί καινούργιες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενος όπως ήταν το προεκλογικό της, η προεκλογική της επιχειρηματολογία. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και επίσης υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να εκφράσει τα αιτήματα της κοινωνίας. Κανένα κόμμα δεν έχει κατορθώσει να πείσει ότι αποτελεί μέρος της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Γι' αυτό και είναι οι αποκλίσεις ανάμεσα στα δημοσκοπικά ευρήματα των κομμάτων και τις επιλογές της κοινωνίας είναι μεγάλες. Αλλά αυτό που φαίνεται να καταγράφεται και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό αντίλογο από την πλευρά της κυβέρνησης είναι η απονομιμοποίησή της. Ξέρετε, όταν μια κυβέρνηση βαίνει σε ένα απονομιμοποιούμενο περιβάλλον, η λύση είναι, η οριστική λύση εν πάση περιπτώσει είναι οι εκλογές. Υπάρχουν και άλλου είδους κινήσεις βέβαια που μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός, έχει την πρωτοβουλία είτε με έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό ή με άλλου τύπου πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά σήμερα πάντως αυτή είναι η κατάσταση. Όμως τα νούμερα δεν βγαίνουν, γιατί ναι. Ποιος θα γίνει η κυβέρνηση το 17%? Σας είπα ότι υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση την οποία δεν μπορούν να εκφράσουν τα κόμματα. Σας το επεσήμανα, ότι υπάρχει μια απόκληση. Ξέρετε, αν δούμε στατικά αυτή την εικόνα, πραγματικά ανεξάρτητα το τι λέει το 80% της κοινωνίας, αν ότι ο Μητσοτάκης είναι αλφαβήτα δίξιος πίξιος, εφόσον δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, θα πάμε με Μητσοτάκη μέχρι το τέλος της τετραετίας. Τώρα μήπως δεν ακούγεται καλά το αίτημα ότι ούτε χρόνος μετά τις εκλογές και το δεύτερο κόμμα να παίρνει 17, σου λέει τι εκλογές ζητάτε? Κοιτάξτε, ζητάμε τις εκλογές όχι γιατί εμείς είμαστε πρώτων πυλών της εξουσίας. Ζητάμε τις εκλογές, κουβεντιάζουμε τις εκλογές, θέτουμε αίτημα για τις εκλογές, γιατί υπάρχει μια προφανής δυσαρμονία ανάμεσα στην κοινωνία και στην κυβέρνηση. Ναι, με αυτή την έννοια λοιπόν μπαίνει στο όμως τραπέζι αυτό το ενδεχόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση άλλο, όμως... Συγγνώμη, άλλωστε τις εκλογές δεν τις επιβάλλει η αντιπολίτευση, τις προκυρήσει η κυβέρνηση όπως είναι γνωστό. Παρά όμως τα όσα συζητάμε και όσα μας λέτε και τη φθορά, μικρή φθορά που καταγράφεται στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς από την άλλη δεν καρπώνεστε όλο αυτό το κλίμα που λέμε της δυσαρέσκειας. Με αυτό είστε ικανοποιημένοι? Δηλαδή τι δεν κάνετε σωστά? Θα σας πω. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός πρώτος είναι ο κανένας και δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων δείχνουν μια διαφοροποίηση της πλειοψηφίας των πολιτών απέναντι και στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. Το δεύτερο, αυτό που μας αφορά άμεσα, γιατί το να έχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση είναι και στοιχείο υγείας του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν κατορθώνουμε να καρποθούμε αυτήν την κοινωνική αντιπολίτευση. Όμως θα υπενθυμίσω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από μια διπλή εμφατική ήττα των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Έφυγε, παραιτήθηκε ο χαρισματικός του ηγέτης ο Αλέξης Τσίπρας, εκλέχθηκε ο Στέφανος Κασελάκης και ακολούθησε μια νέα περίοδος εσωστρέφειας. Έγινε η διάσπαση, αποχώρησαν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι και συνέπηξαν την νέα αριστερά. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν κρατούν και την εμβέλεια των ιδεών και την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, χαμηλά καθυλωμένη. Δέστε, μόλις ηρεμήσαμε από τα εσωκομματικά μας και είδαμε την κοινωνία
το πώς σταθήκαμε στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, το πώς σταθήκαμε στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κάναμε δύο εκδηλώσεις, τη μία για τα οικονομικά μέτρα από όπου μιλήσαμε για τη μεσαία τάξη, για την ελάφρυνση της φορολογίας, για τη δυνατότητα μιας άλλης πολιτικής. Επίσης, ο πρόεδρος ανακοίνωσε τους άξονες για τις ευρωεκλογές. Μόλις δηλαδή μιλήσαμε πολιτικά και μπορέσαμε να απευθυνθούμε στον κόσμο έτσι όπως οφείλουμε και όπως ξέρουμε να κάνουμε ως αριστερά, είδατε μια βελτίωση των δημοσκοπικών μας ποσοστών. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει, ακούει. Εξού και ακούει, επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, εξού και ο κ. Κασελάκης είπε ότι δεν πάμε για δεύτερη. Δεν πάμε σε εκλογές. Κοιτάξτε, να δεύτερη. Ο πρόεδρος δείχνει τη δυναμική που μπορεί να έχουμε. Αλλά θα πω πάλι το εξής. Όλα αυτά είναι συνάρτηση, το πώς θα δώσει τη μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουμε τη μάχη ενωμένα, με πρόταγμα τις ιδέες μας, να μιλήσουμε για την Ευρώπη που θέλουμε, που είναι σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που ακολουθεί, την πολιτική που ακολουθεί με την ηγεμονία του Λαϊκού Κόμματος, των δεξιών, των συντηρητικών κομμάτων δηλαδή. Το τι ψηφοδέλτιο θα έχουμε, να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που αποτελείται από ανθρώπους, όχι lifestyle και περσόνες της δημόσιας ζωής, χωρίς περιεχόμενο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν είτε επιστημονική γνώση είτε έχει πολιτικό λόγο. Του lifestyle, κοιτάξτε, περισσότερο θα δούμε, από ό,τι φάνηκε θα από δούμε, τα άλλα κόμματα. Κοιτάξτε, σας είπα, και μάλιστα σας κατηγορεί και το Πασόκ ότι δεν είστε σοβαρή αντιπολίτευση και ότι θέλετε όπως σοβαρή αντιπολίτευση και όχι lifestyle. Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και την πολιτική που θα εκφωνήσουμε, να αναδείξουμε δηλαδή στους πολίτες ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος το Ευρωκοινοβούλιο να έχει πλειοψηφία, στο Ευρωκοινοβούλιο να έχει πλειοψηφία η δεξιά και η ακροδεξιά από κοινού. Ενώ μέχρι τώρα ήταν πάντα η κεντροαριστερά έχει την πλειοψηφία. Μας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ο κύριος Ανδρουλάκης ανησυχεί πάρα πολύ για τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν καθυλωμένο το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο ως εν δυνάμει πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε, ξέρετε, η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα. Δεν είναι ότι επειδή συμφωνούμε ξαφνικά υποστέλουμε τις σημαίες της κριτικής. Εμείς θεωρούμε ότι ο στόχος, η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με τη συντηρητική πολιτική που την εκφράζει κυριαρχικά στη χώρα μας η Νέα Δημοκρατία, και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές για να υπάρξει μια άλλη κατεύθυνση στην Ευρώπη. Γιατί ουσιαστικά η πορεία που ακολουθεί η χώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επιλογές που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι πολιτικές που κυοφορούνται και ξεκινούν από εκεί, κάποια στιγμή φτάνουν στη χώρα μας. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε αυτές τις πολιτικές. Ο κύριος Κασελάκης τώρα δηλώνει έτοιμος για πρωθυπουργός. Είναι όμως? Εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, το ότι δηλώνει έτοιμος ο πρόεδρος σημαίνει ότι έχει μετρήσει τις δυνάμεις του και τις δυνάμεις μας, γιατί ο πρόεδρος δεν θα είναι πρωθυπουργός από μόνος του, θα υπάρχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναδείξει ως πρωτεύουσα. Καταλαβαίνω ότι η διάθεσή του και η διάθεση του κόσμου είναι να βρει ένα διαφορετικό αφήγημα, μια διαφορετική επιχειρηματολογία απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μια πολιτική που ουσιαστικά εξακολουθεί και φτωχοποιεί τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Είμαστε μόλις από πλευράς αγοραστικής δύναμης πάνω από τη Βουλγαρία, προτελευταίοι δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αυξήσεις που δίνονται και καλώς δίνονται, ίσα ίσα ισοσκελίζουν τον πληθωρισμό, ένα πληθωρισμό απληστείας. Από την άλλη μεριά, τα μεγάλα καρτέλ, είτε είναι οι τράπεζες, είτε είναι τα σούπερ μάρκετ, βεβαίως οι εταιρείες δήλησης και εμπορίας πετρελοδών του ηλεκτρικού ρεύματος, καρπώνονται δισεκατομμύρια, τα οποία με ρητή δήλωση ο κ. Θεοχάρης απέκλεισε το ενδεχόμενο να φορολογηθούν ως υπερκέρδη. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στη δημόσια συζήτηση, δημόσια κρίση. Για να είμαστε λοιπόν. Έχει συνολική εικόνα, κύριε Ξανθόπουλε, για όλα αυτά, για τα εθνικά, για την οικονομία? Ακούστε να δείτε. Και ο κύριος Κασελάκης, καταρχάς, εμείς στην αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα κόμμα συλλογικό, δηλαδή υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες. Ο κύριος Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος,
και γνωρίζει και οφείλει να γνωρίζει και είναι μια συλλογική επεξεργασία που θα κάνουμε. Δεν είναι ο πρόεδρος, δεν είναι αυτός που ο οποίος κάθεται στο γραφείο του και συλλαμβάνει και οραματίζεται το μέλλον. Υπάρχουν διαδικασίες πολιτικές μέσα από τις οποίες καταλήγουμε σε πλειοψηφικά και μειοψηφικά αποτελέσματα. Έτσι είναι στην αριστερά. Είναι το πρόσωπο όμως που αν γίνει πρωθυπουργός, ο ίδιος θα συνομιλεί. Το ειδικό βάρος του Προέδρου δεν εξισώνεται με το δικό μου ή του απλού μέλους στη Δράμα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ο κ. Μητσοτάκης θες είπε ότι ψηφίζοντας τα ονόματα στο ψηφοδέλτιο που προτείνει είναι σαν να ψηφίζεται εμένα. Ναι. Δηλαδή εξισώνει κάπως τις ευρωεκλογές με τις εθνικές εκλογές και θεωρεί ότι είναι και το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας το πρόσωπό του. Ισχύει το ίδιο και για εσάς. Το δυνατό σας χαρτί στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι μιλούν τα στοιχεία. Έτσι. Η παρουσία του Στέφανου Κασελάκη στις εσωκομματικές εκλογές προσέδωσε μια ιδιαίτερη δυναμική σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μέχρι τότε απασχολούσε μόνο εμάς, τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά η παρουσία του Στέφανου τροφοδότησε με ενδιαφέρον όλη την κοινωνία. Δεύτερον, ήρθαν και προσήλθαν σε σκάλπες 150.000 άνθρωποι να ψηφίσουν και δείξαν ότι με αυτόν τον τρόπο τους αφορά άμεσα. Άρα, είναι προφανές ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένα στοιχείο της σύγχρονης ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς δεν είμαστε αρχηγικό κόμμα. Επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένα κόμμα συλλογικός διανούμενος, όπως λέγανε οι μεγάλοι θεωρητικοί της αριστεράς, όπου ο καθένας μας έχει το ρόλο του και το ειδικό του βάρος και το δικό του βάρος, πολιτικό βάρος, προεξάρχοντος βέβαια του Στέφανου Κασελάκη. Με τον κύριο Τσίπρα ήταν αλλά έτσι. Δεν είναι one man show. Με τον κύριο Τσίπρα ήταν έτσι. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ένα άλλο ειδικό βάρος. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση με την έννοια ότι ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης. Πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση. Κυβέρνησε τη χώρα μια τετραετία, είχε αποτελέσματα, έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο, άφησε ένα απόθεμα 37 δις με βάση το οποίο πορεύεται η χώρα, κατήργησε τον υποκατώτατο, αύξησε τον κατώτατο μισθό, θέσπισε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή έκανε πολύ σοβαρό, έλυσε το πρόβλημα με τη Βόρεια Μακεδονία, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, έκανε πολύ σοβαρές παρεμβάσεις σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ήρθε η κοινωνία όμως και έκρινε ότι δεν ήταν αρκετά αυτά, μας τιμώρησε το 19 και πολύ περισσότερο το 23. Αυτό όμως σε τίποτα δεν μειώνει το ειδικό βάρος του Αλέξη Τσίπρα και την εμβέλεια που έχει είτε ως πρωθυπουργός της χώρας, είτε ως κάποιος που διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας. Μια κουβέντα υπάρχει είτε ως μια ηγεμονική παρουσία της αριστεράς στην Ευρώπη. Δεν σας άκουσα. Βλέπετε επαναδραστηριοποίηση του κυρίου Τσίπρα, μιας και ήρθε κουβέντα. Κοιτάξτε, τώρα εγώ το ρόλο της χαρτορίχθας δεν μπορώ να τον παίξω. Έτσι. Τι να σας πω, βλέπω. Θεωρώ ένας άνθρωπος με τα προσόντα του Αλέξη Τσίπρα και τα πολιτικά και το προσωπικό του και το πολιτικό του κεφάλαιο είναι νέος. Θεωρώ ότι είναι το πιο λογικό είναι να δραστηριοποιηθεί ήδη. Κινείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ξέρω και δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι επιλογές του. Λογικά σκεπτόμενος θεωρώ ότι αν χάσετε τη δεύτερη θέση Τσίπρας, του Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας θα εκτιμήσει τι θα κάνει. Κοιτάξτε, δεν φαίνεται να τη χάνουμε, φαίνεται να σταθεροποιούμαστε στη δεύτερη θέση, κάτι το οποίο δεν μας αρκεί, γιατί σας είπα το να κοντένουμε τις φιλοδοξίες τις δικές μας αλλά και τις κοινωνίες, γιατί η κοινωνία, αυτό η κοινωνική αντιπολίτευση όπως εκφράζεται, θέλει να εκφραστεί κάπου πολιτικά, έτσι εκτιμούμε τουλάχιστον, δεν μας αρκεί. Άρα αυτή καθεαυτή η δεύτερη θέση νομίζω είναι πιο πολύ ένα δημοσιογραφικού χαρακτήρα επιχείρημα παρά βαθιά πολιτικό. Να το αντιστρέψω δηλαδή, αν εμείς έχουμε, ας πούμε, είμαστε 12% και έχουμε τη δεύτερη θέση και 10% έχει το Πασόκ την τρίτη. Τι θα πούμε, ότι είμαστε δεύτερη θέση και είμαστε ικανοποιημένοι? Άρα παίζει ρόλο έτσι, και το ποσοστό που θα πάρει. Όλα, αυτό ναι, μας λέτε ξεκάθαρα. Αυτονόητο, κατά την άποψή μου είναι αυτονόητο βεβαίως. Γιατί άλλο είναι να έχεις ένα ποσοστό το οποίο σου δίνει μια δυναμική για την επόμενη μέρα και άλλο είναι να έχεις μια τρίτη συνεχή πτώση των ποσοστών σου που συντείνει, ας πούμε, στην εσωστρέφεια και στην απαξίωση, είναι νομίζω λογικό και προφανές. Σαφώς. Σε αυτό, γιατί αν το δεύτερο κόμμα έχει 12, κάποιος το έχει πάρει αυτό το ποσοστό. Αυτό λέω. Το έχει πάρει, ναι. Είτε ο πρώτος, είτε ο τέταρτος έχει γίνει δεύτερος. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο το ποσοστό. Το ζήτημα όμως από τη μάχη αυτή τώρα που γίνεται. Για τις ευρωεκλογές μιλάτε. Για τις ευρωεκλογές, διελκυστίδα για τη δεύτερη θέση.
Έχουν βγει ήδη και άγριες οι διαθέσεις και θα πω στο ρινκ, έχουν κατέβει αντίπαλοι. Εσείς κατηγορείτε το Πασόκ για ουρά του κυρίου Μητσοτάκη. Το Πασόκ λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Κασελάκης με τις ανοησίες του, έτσι το είπε χαρακτηριστικά, βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε. Και ακόμα είμαστε νωρίς. Κοιτάξτε, σας είπα και προηγουμένως, η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό σπορ. Ένα πολίτευμα στο οποίο το κάθε κόμμα προσπαθεί να διευρύνει την επιρροή του σε βάρος των υπολείπων κομμάτων. Επομένως και αντιπαραθέσεις θα υπάρχουν και οξύτατες αντιδικίες σε εισαγωγικά θα υπάρχουν. Έτσι είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς με το Πασόκ είμαστε σε όμορους χώρους θα υποστήλουμε την κριτική. Το Πασόκ εμείς και η κοινωνία προφανώς έτσι, το κατηγορεί ουσιαστικά, το μέμφεται γιατί αποτελεί τον εταίρο ενός βολικού και ανώδυνου για το σύστημα δικοματισμού. Δηλαδή, όταν εμείς είμαστε σε μια τόσο μεγάλη κρίση επί ένα χρόνο και για το Πασόκ δεν τζιμπάει παρά ελάχιστα, σημαίνει ότι δεν αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Και όταν βλέπετε ότι μεγαλώνουν τα ποσοστά του, δεν ξέρω και δεν απαντώ, ένα μεγάλο κομμάτι δικών μας ψηφοφόρων μένει και δικών μας ψηφοφόρων μένει στην άκρη και περιμένει να δει τι θα κάνουμε εμείς. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχει τόση σημασία, σας είπα και προηγουμένως, η αντιπαράθεση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όσο έχει σημασία να εκφωνήσουμε, να προτάξουμε ένα πρόγραμμα απέναντι στη συντηρητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και το τι διακυβεύεται σε αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί εμείς πάντα στην ανανεωτική αριστερά, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, θεωρούσαμε την Ευρώπη το νέο πεδίο ταξικής πάλης, όπου εκεί γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα και για την Ευρώπη και για τη χώρα και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού να δείξουμε την ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών. Οι ευρωεκλογές δεν αποτελούν ένα ιονί δημοψήφισμα για την δημοφιλία ή για την επιτυχία της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης. Βεβαίως έχουν και αυτή τη διάσταση, δεν μπορούμε να την αποκόψουμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών από την εσωτερική πολιτική σκηνή, αλλά δεν πάμε στις ευρωεκλογές με κριτήριο την κάλπη των εθνικών εκλογών. Πάμε, εμείς δηλαδή θέλουμε να προτάξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, αυτό που λέμε για την εμβάθυνση της Ευρώπης, για την ενδυνάμωση της Ευρώπης, το να πάψει η Ευρώπη να είναι μια απλή οικονομική ένωση, μια απλή τελωνιακή ένωση να το πω, και να γίνει ένας πολιτικός γίγαντας όπως οφείλει να είναι. Και αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία θα κονταροχτυπηθούμε με τη συντηρητική πολιτική και αντίληψη που έχει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βεβαίως και στην Ελλάδα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Για μας αυτό είναι το μεγάλο το στίχημα της περίοδου αυτής μέχρι τις ευρωεκλογές. Να αναδείξουμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Να είστε καλά. Και εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ακόμα ρεπορτάζ από το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Με επίκαιρη ερώτησή του, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, ζήτησε να πάρθει πίσω για παράδεκτη συνδικαλιστική δίωξη φοιτητή, όπως είπε, που έγινε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο πρόεδρος του Λόγου Τμήματος, του Τμήματος δηλαδή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αξιοποιώντας τα άρθρα του απαράδεκτου πειθαρχικού δικαιώματος φοιτητών του νομού πλαίσιου της κυρίας Κεραμέως, προχώρησε στην άσκηση δίωξης σε 4 φοιτητές για τη συνδικαλιστική τους δράση. Και μάλιστα τους καλεί σε απολογία την Τετάρτη 17 Τετάρτου. Ανάμεσα στους 4 φοιτητές είναι βεβαίως και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών και μάλιστα ο λόγος για τον οποίο τους καλεί είναι γιατί οι συγκεκριμένοι φοιτητές και ο πρόεδρος του Συλλόγου τους υλοποίησαν, εφάρμοσαν μια απόφαση η οποία είχε ληφθεί από τις συλλογικές διαδικασίες, από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συλλόγου. Δεν ποινικοποιείται ο συνδικαλισμός πουθενά, αλλά βεβαίως παραβατικές συμπεριφορές θα ελέγχονται. Και το δεύτερο, ούτε το όνομα του διοκόμενου φοιτητή εγώ ξέρω, ούτε την ιδιότητά του και δεν ενδιαφέρει βεβαίως καθόλου. Εσείς είπατε εδώ ότι είναι δεύτερη φορά που διώκεται. Ή αν είναι αιμονή εκείνου που του διώκει, τι είναι από τη δική του. Γιατί το χαρακτηρίζεται με ευκολία, θα μου επιτρέψετε να πω. Από την πλευρά του που επιμένει στην ίδια συμπεριφορά, τι θα ήταν. Την ανάκληση διαγραφής φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
της Μακεδονίας ζήτησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαϊδής. Ο συγκεκριμένος φοιτητής μετά την εγγραφή του στο παιδαγωγικό τμήμα ζήτησε να διαγραφεί προκειμένου να φοιτήσει στη σχολή υπαξιωματικών του ναυτικού. Όμως οι ιατρικές του εξετάσεις ήταν απαγορευτικές για το μέλλον του εκεί. Όταν ζήτησε να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, η απάντηση ήταν αρνητική. Απευθύνθηκε στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος νομοδότησε υπέρ του. Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ τόνισε ότι τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο, όμως το Υπουργείο θα κάνει σύσταση στο ίδιο πνεύμα με τη γνωμοδότηση του συνηγόρου του πολίτη. Να αποδοθεί ολόκληρο το ποσό των υποτροφιών στους υποψήφιους διδάκτορες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ζήτησε η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Αφροδίτη Κτενά. Να ληφθούν μέτρα ώστε να αλλάξει το τελικό παραδοτέο και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο πρόγραμμα με μία έκθεση τελική που θα εγκριθεί από την Τριμελή Επιτροπή των Υποψηφίων, πρώτον, και δεύτερον, να σταματήσει το ΙΚΙ να απαιτεί επιστροφή των δεδουλευμένων και να αποπληρώσει την υποτροφία. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ απάντησε ότι όταν οι φοιτητές υπογράφουν τη σύμβαση για την υποτροφία, τους γνωστοποιούν τις υποχρεώσεις που έχουν και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρήσουν. Το ΙΚΙ είναι ο δικαιούχος, ευθύνεται για την παραλαβή, για τον έλεγχο των παραδοτέων, για την αποζημίωση των ωφελουμένων, για την καταχώρηση των δαπανών, τη συλλογή, την καταχώρηση των απογραφικών και άλλες σχετικές διαδικασίες γραφειοκρατικές σε διάστημα 36 μηνών ή περισσότερων, όπως στη δική μας τη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπάρχουν λόγια ανωτέρας βίας και δόθηκε επιπλέον χρόνος για να κάνουν, να ολοκληρώσουν τις επιβαλλόμενες από το θεσμικό πλαίσιο υποχρεώσεις τους οι υπότροφοι. Εξαντλήθηκαν όλα τα χρονικά περιθώρια, οι καινούργιες ημερομηνίες μετά την παράταση λήξης των πράξεων ήταν ανελαστικές, γιατί συμπίπτουν και με τη λήξη της προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ 14-20, που είναι η 31 12 του 23, άρα περιθώριο για άλλη παράταση δεν υπήρχε, όπως καταλαβαίνετε. Στην καθυστέρηση της αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 4ης Ιανουαρίου του 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή, τονίζοντας ότι ενώ οι πληρωμές από τον ΕΛΓΑ καταβλήθηκαν άμεσα, οι υπόλοιπες εκκρεμούν. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος απάντησε ότι η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται σε λάθη που έγιναν με τις καταστάσεις των δικαιούχων και δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι καταβολές. Με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Μολδαβίας συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η στήριξη της Ελλάδας στη Μολδαβία, που δοκιμάζεται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ο ρόλος της Εκκλησίας στην προώθηση των αξιών της ειρηνικής συνύπαρξης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, με αντιπροσωπεία του Μολδαβικού Κοινοβουλίου, παρουσία και του πρέσβη της Μολδαβίας στην Αθήνα. Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο κ. Χαρακόπουλος απίφθινε πρόσκληση για τη συμμετοχή εκπροσώπων του Μολδαβικού Κοινοβουλίου στην προσεχή Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, καθώς και σε διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη. Η Μολδαβία ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της χώρας σας είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο θρήσκευμα. Εμείς είμαστε ένας κοινοβουλευτικός θεσμός, ένας πολιτικός θεσμός, που στους στόχους μας είναι η ανάδειξη αυτής της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών που εκπορεύονται από την κοινή ορθόδοξη πίστη. Καταδικάσαμε την ρωσική εισβολή και τονίσαμε και με αποφάσεις και ψηφίσματα της γενικής μας, των γενικών μας συνελεύσεων, ότι θα πρέπει όλοι να προσέχουν στο τραπέζι του διαλόγου, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο. Να μεταφέρετε την παράκλησή μας προς τον πρόεδρο της Βουλής της Μολδαβίας, να ορίσει αντιπροσωπεία βουλευτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν το καλοκαίρι στην γενική μας συνέλευση. Θα χαιρόμασταν να ήταν μαζί μας το Διεθνές Συνέδριο που οργανώνουμε στη Θεσσαλονίκη τις 15 με 17 Μαΐου με θέμα η πολιτική
η πολιτική ως χώρος έκφρασης των χριστιανικών αξιών στην καθημερινότητα. Ό,τι μήνυμα θέλουμε εμείς να στέλνουμε για να προωθήσουμε αυτές τις αξίες που κανονικά θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει η Εκκλησία, πάρα πολύ δύσκολο να καταλαβαίνω γιατί η Εκκλησία προωθεί πολλές φορές τελείως αρνητικά μηνύματα. Γιατί παίζει ένα ρόλο τόσο αρνητικό. Εμείς, ξέρετε, έχουμε δύο Μητροπόλεις. Η Μητρόπολη της Βασαραβίας είναι στο Πατριαρχείο της Ρουμανίας και η Μητρόπολη της Μολδόβας είναι στην Μητρόπολη της Μόσχας. Οπότε, εμείς έχουμε στην Μολδαβία κάποιες εκκλησίες και κάποιες πόλεις, οικομοπόλεις, που υπάγονται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, οπότε παίρνουν τις οδηγίες από εκεί, και κάποιες εκκλησίες και πόλεις υπάγονται στο Πατριαρχείο της Ρουμανίας, οπότε βεβαίως οι οδηγίες έρχονται από το Πατριαρχείο της Ρουμανίας. Η θρησκεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εργαλειοποιείται πολιτικά. Συμβαίνει πολύ έντονα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά τέτοιες εργαλειοποιήσεις έχουμε και αλλού. Το βιβλίο που σας προσφέραμε για την Αγία Σοφία ουσιαστικά είναι μια αντίδραση στην εργαλειοποίηση της θρησκείας από τον Ταΐπ Ερντογάν. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της ατζέντας των θεμάτων της πρωινής επισκόπησης. Εμείς ξανά μαζί σας αύριο στις 8.30. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας μέρα.